Κύριε Χρυσουλάκη, σύμφωνα με έρευνα που έχει δει το φως της δημοσιότητας, 750.000 ακίνητα μένουν κλειστά για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αλλά πρέπει να μας πείτε, τελικά ισχύει αυτό? Αυτό ισχύει, διότι τα στοιχεία είναι επίσημα από την ΑΔΕ και οφείλεται σε πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η ασυνέπεια κυρίως των ενοικιαστών έχει οθήσει πολλούς ιδιοκτήτες να τα κρατάνε κλειστά. Όπως επίσης το κόστος ανακαίνησης πλέον έχει γίνει πολύ δυσβάσταχτο. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι κάποιοι τα χρησιμοποιούν σαν δεύτερη κατοικία περιστασιακά. Και ένας τέταρτος λόγος είναι ότι είναι πολύ κληρονόμοι μέσα και δεν υπάρχει συνεννόηση και γι' αυτό το λόγο παραμένουν κλειστά. Υπάρχουν όμως κάποια έτσι χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων να τα δώσουν προς χρήση για να λυθούν τα προβλήματα στέγασης που υπάρχουν και τα ενίκια που έχουν εκτοξευθεί πραγματικά στα ύψη? Τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί γιατί η έλλειψη και η υψηλή ζήτηση και η μικρή προσφορά δημιουργεί αυτό την εκτείναξη των ενοικίων. Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Υπάρχει το «Κτίζω, ανακαινίζω», το οποίο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που θέλουν να τα ανακαινήσουν. Υπάρχουν βέβαια κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, η πρώτη προϋπόθεση είναι το εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ακίνητη περιουσία του επιδοτούμενου να μην είναι περισσότερη από 300.000 ευρώ, να μην είναι δηλωμένο ως πρώτη κατοικία και να είναι κλειστό τα τελευταία 3 χρόνια, ούτε να είναι μισθωμένο σε κάποιον. Το ποσό της επιδότησης είναι και να είναι και μέχρι 100 τετραγωνικά. Το ποσό της επιδότησης φτάνει τα 10.000 ευρώ και αρκεί οι πληρωμές βέβαια να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βλέπουμε κατά διαστήματα ότι και εδώ στην ΚΟΗ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με την στέγαση. Υπάρχουν έτσι ακίνητα τα οποία θα μπορούσε ίσως να ανακαινιστούν, να χρησιμοποιήσουν τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία και να δοθούν προς ενοικίες και να λυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται πολύ συχνά εδώ στο νησί μας? Υπάρχουν ακίνητα και στις 4 κατηγορίες που είπαμε πριο πάνω. Έχουμε πάρα πολλά κλειστά βέβαια, διότι ανήκουν σε αλλοδαπούς οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για παραθεριστική κατοικία και περισσότερο εξ αυτών έρχονται ένα μήνα το χρόνο, κάθε Αύγουστο. Υπάρχουν ακίνητα τα οποία ανήκουν σε πολλούς κληρονόμους και δεν υπάρχει συνεννόηση. Από εκεί και πίσω υπάρχει πρόβλημα γενικά με την κατοικία στην ΚΟ. Το γεγονός βέβαια το ότι πολλοί ΚΟΗ τα χρησιμοποιούν πλέον τα κινητά τους για Airbnb, αυτό δεν είναι και ένας παράγοντας ο οποίος ίσως έχει να κάνει με την επιλογή πλέον των ανθρώπων να ασχολούνται περισσότερο με το Airbnb και λιγότερο με την ενοικίαση των ακινήτων τους? Είναι ένας παράγον το Airbnb, αλλά στατιστικά είναι ένα αφήγημα το οποίο βέβαια κατά κάποιο τρόπο έχει καταρρεύσει, διότι μόνο το 5% των κατοικιών προς μίσθωση διατίθεται προς Airbnb. Είναι ένα αντικίνητρο βέβαια αυτό, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι το καθοριστικό. Έχουμε κάποια στοιχεία για το σε ποιο μέρος του νησιού μας υπάρχουν περισσότερα ακίνητα κλειστά? Από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στο Ασφενδιού. Έτσι, διότι ανήκουν σε συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Τα παιδιά τους δεν έχουν ενδιαφερθεί γιατί είναι μετανάστες δεύτερης, τρίτης γενιάς. Δεν τους λέει κάτι να τα ανακαινήσουν και έτσι έχουμε πάρα πολλά συγκεντρωμένα σε εκείνη την περιοχή, τα οποία όταν κάποιοι αποφασίζουν οι κληρονόμοι να συνεννοηθούν κτλ. Πουλιώνται κυρίως σε αλλοδαπούς. Προφανώς γιατί τα χρήματα που βρίσκουν είναι πιο δελεαστικά ίσως. Ναι, αυτό είναι κυρίως, αλλά οι ΚΟΗ δεν προτιμούν το Ασφενδιού σαν χώρο για πρώτη κατοικία, ίσως λόγω της απόστασης από την ΚΟ. Πώς μπορούν να προστατευτούν οι ιδιοκτήτες από τους κακοπληρωτές, που σύντομα αυτός είναι ο λόγος που παραμένουν τα συγκεκριμένα ακίνητα κλειστά? Μία πρακτική που ακολουθούν οι ίδιοι ιδιοκτήτες είναι ζητάνε εγγυητή ή 2-3 ενίκια μπροστά. Μία δεύτερη πρακτική την οποία την προτείνουμε είναι ότι μπορούν να υπάρχουν προγράμματα από ασφαλιστικές εταιρείες για νομική προστασία, τα οποία δεν στοιχίζουν πολύ, δηλαδή είναι από 110 μέχρι 150 ευρώ το χρόνο.
Από την άλλη πλευρά, στη διεθνής εμπειρία μας λέει κάτι άλλο, ας πούμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να νοικιάσεις ένα σπίτι, η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη γραφειοκρατικά, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις να πάρεις δάνειο από την τράπεζα. Σου ζητάνε συστατικές επιστολές από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Αυτά τα λαμβάνουν βέβαια μεσητικά γραφεία. Τα μεσητικά γραφεία, οι μεσάζοντες σου ζητάνε αυτά τα δικαιολογητικά. Σου ζητάνε βεβαίωση αποδοχών, βεβαιώσεις από τη δουλειά σου, συμβάσεις εργασίας. Απέχει βέβαια πολύ από την ελληνική πραγματικότητα αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Αργά ή γρήγορα θα γίνει και εδώ. Αργά ή γρήγορα θα γίνει και εδώ. Αλλά επίσης υπάρχουν και προγράμματα τα οποία προστατεύουν και τους ενοικιαστές. Δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, το Ισραήλ, η Ιρλανδία έχουν θεσπίσει προγράμματα όπου υπάρχει υψηλότερη φορολόγηση για αυτούς που κρατάνε κλειστά τα σπίτια. Οπότε δημιουργεί ένα κίνητρο ώστε να πάνε να τα ενοικιάσουν.